Ο Γκίγκας Χαρδούβελης, μετά από τα πειρά που δέχθηκε για το κούρεμα του ΕΝΦΙ από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και μετά από την αποψήλωση αρμοδοτήτων, καρφώνει τους αρμόδιους για τα φορολογικά θέματα Γιώργο Μαυραγάνη και Κατερίνα Σαβαίδου. Η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζει όμως να βράζει, ζητώντας ακόμα και την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, αφού του χρεώνουν και άλλους λανθασμένους επικοινωνιακούς χειρισμούς, ειδικά στην εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ. Μετά το αλαλούμ στην εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ, τα πισωγυρίσματα για το θέμα των 100 δόσεων, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τις κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων από τις τράπεζες, εάν ήμουν στη θέση του κυρίου Χαρδούβελη, θα διευκόλυνα τον Πρωθυπουργό και θα υπέβαλα την παραίτησή μου. Η μη υπαγωγή αγέννητων οφειλών σε ένα σχήμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Κατά τ' άλλα, είναι γνωστό ότι η ευθύνη των αποφάσεων, ανεξαρτήτως των εισηγητών τους, προσωποποιούνται στον Υπουργό Οικονομικών. Μιλώντας στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο, ο Γιώργος Βλάχος περιέγραψε το διάλογο που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά για το περιβόητο λάθος μετά από τη συζήτηση για την τροπολογία που άναψε φωτιές. Πρόεδρε, δεν αντέχεται τώρα τρεις μέρες να περνάει ότι κατ' εντολή της Τρόικα η Βουλή νομοθετεί και ξενομοθετεί. Αυτό δεν αντέχεται. Κάποιος πρέπει να το διευκρινίσει. Μου λέει ήταν λάθος. Λέω ποιος το λέει, μου λέει το λέω εγώ. Η γκρίνια εντός της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας για την γκάφα με τη ρύθμιση οφειλών βάρινε επικοινωνιακά το χειρισμό της είδησης ότι η ελληνική οικονομία μετά από 6 χρόνια έφεσης μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης. Στα μηνύματά τους, Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος έστειλαν πάντως μήνυμα αισιοδοξίας και συσπήρωσης. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ της μεγάλης ύφεσης. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. Και μάλιστα με μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι περίμεναν και οι πιο αισιόδοξοι. Όσοι λοιπόν αμφισβητούσαν την ανάκαμψη, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Είναι η πιο ολοκληρωμένη και ενθαρρυντική απόδειξη πως βγαίνουμε από το μνημόνιο και αλλάζουμε φάση ως χώρα. Πως οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο. Προβληματισμό προκαλεί και ότι η Τρόικα δεν έχει απαντήσει ακόμα επί των ελληνικών θέσεων και δεν έχει ορίσει ακόμα ημερομηνία επιστροφής για την τελική φάση αξιολόγησης, περιορίζοντας έτσι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια στο Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου. Από τη Μαδρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν δεσμεύεται από συμφωνίες της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποδεχθεί και δεν θα αποδεχθεί καμία νέα συμφωνία ερήμην του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα καμία συμφωνία με το δημόσιο χρέος στο ράφι τη στιγμή που εκατομμύρια πολιτών βρίσκονται κάτω από τη φτώχεια, τη στιγμή που έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τη στιγμή που η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι ώρα να ξυπνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον βαθύ του ύπνο. Είναι ώρα να ξυπνήσουν όλοι όσοι μένουν κολλημένοι στο χθες. Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ, ο Φώτης Κουβέρης επανέλαβε τη θέση του ότι πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συνεννόηση των κομμάτων, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την επικείμενη συμφωνία. Με τα υπάρχοντα δεδομένα και στη βάση των όσων προανακρούονται, οδηγούμαστε σε μια νέα συμφωνία που θα έχει πάλι επαχθή μέτρα και πολιτικές που δεν θα οδηγούν τη χώρα στην έξοδο από το ουσιαστικά δεσμευτικό και ασφικτικό περιεχόμενο του μνημονίου. Σε εκδηλώσεις μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, περισσότεροι από 7.000 αστυνομικοί θα λάβουν λοιπόν μέρος εφέτος στα μέτρα ασφαλείας, κατά την πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, με την οποία στην ουσία κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις που οι οποίες ξεκίνησαν το πρωί, όπως θα μας πει τώρα ο Μανώλης Ασαριώτης. Μανώλη. Στις 9 το πρωί άνοιξαν οι πύλες του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Γονείς με τα παιδιά τους πήγαν εκεί να δώσουν το παρόν, να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο που είναι στον περίβολο του Ιδρύματος. Στις 2.30 το μεσημέρι, μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων στην πλατεία Κάνικος και με πορεία κατέληξαν στο Πολυτεχνείο που εκπρόσωποι τους κατέθεσαν στεφάνια. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθως, έχουν τεθεί σε ισχύ τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάς, καθώς για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια οι αστυνομικοί έχουν τις πληροφορίες ότι συγκεκριμένες ομάδες έχουν την πρόθεση να προκαλέσουν έκτροπα κατά την πορεία διαμαρτυρίας στην Αμερικανική Πρεσβεία τη Δευτέρα. Η ατμόσφαιρα άλλωστε είναι ηλεκτρισμένη το τελευταίο διάστημα λόγω και των κινητοποιήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα και αύριο είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ τη Δευτέρα, η μέρα της πορείας, το κέντρο θα κλείσει από το πεδίο του Άρεως προς την Ομόνια, το Σύνταγμα και την Πρεσβεία των ΗΠΑ μέχρι και τη διαστάση.
διασταύρωση τη λεωφόρου Αλεξάνδρα με την Οδοπατησίων. Ιδιαίτερα μέτρα φύλαξη έχουν αποφασιστεί και για τα κτίρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, την Βρετανία και την Νομική Σχολή και φυσικά και την Αμερικανική Πρεσβεία. Και φέτο οι αστυνομικοί θα προχωρήσουν σε προληπτικού ελέγχου πριν από την πορεία, ενώ όλε τι ημέρε έντονη θα είναι η παρουσία των δικυκλιστών αστυνομικών των ομάδων Δία και Δέλτα σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Όλοι απολαμβάνουν ένα καλό μασάζ, ακόμη και τα λιοντάρια. Αυτός ο τολμηρός εκπαιδευτής σε ζωολογικό κήπο της Νότιας Αφρικής τολμά το αδιανόητο. Κάνει μασάζ στα πόδια του λιονταριού που φροντίζει. Το τετράχρονο λιοντάρι γυρίζει ανάποδα και αφήνεται στα έμπειρα χέρια του. Έξι φάλαινες περικυκλώνουν ένα μικρό σκάφος σε φιόρ της Νορβηγίας. Οι δύο φίλοι που επέβαιναν κατέγραψαν το απίστευτο περιστατικό με το κινητό τους τηλέφωνο. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, είπαν ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι σφιγμοί τους στο φυσιολογικό. Πιλότοι της αεροπορίας της Κίνας κάνουν ρυψοκίνδυνα ακροβατικά στον αέρα, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους. Οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των αεροσκαφών προκάλεσαν το θαυμασμό δεκάδων θεατών. Ένας ποδηλατόδρομος στην Ολλανδική πόλη Νουένεν γεμίζει με αστέρια. Ο έναστρος ποδηλατόδρομος είναι εμπνευσμένος από το έργο του Van Gogh «Ένα αστρινύχτα». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που εγείρει προβληματισμούς για τη σχέση ανθρώπου, τέχνης, τεχνολογίας και δημόσιου χώρου.